Πολύ. Ας εσείς με συγχωρείς και συγγνώμη και στους ζυγούς. Παρεπιπτόντως, το 2016, τι είχε και για τόσα διαζύγια? Πολλούς χωρισμούς. Ελένη, αν προσέξεις... Ενώ παγκόσμια, έχεις δίκιο, ναι. Δεμένο στην Ελλάδα μόνο, προς Θεού, αλλά όχι ότι και εδώ είχαμε λίγα. Ναι. Κοσμίως όμως. Ήταν τίποτα που έπιανε τα ζευγάρια, τις σχέσεις, τα... δεν ξέρω. Έχει να κάνει με το τι σχέσεις ήταν αυτές και επίσης ποια ζώδια έχεις εκπροσωπούν. Έχεις δίκιο, αυτό πρόσεξα περισσότερο, τα ζώδια. Αν μιλήσουμε για δύο τους πιο μπαμ χωρισμούς, έναν ξένο και έναν ελληνικό. Ναι, ήταν σε αυτό το ήτανε στον άξονα δίδυμο τοξότη. Δηλαδή η Ατζελίνα Μπραντ Πιτ, δίδυμος η Ατζελίνα τοξότη στον Μπραντ Πιτ. Ήρθε ο Κρόνος στον τοξότη, ναι. Αλλά και το εγχώριο, το ένα μέρος ήταν δίδυμος. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι πάντα το ίδιο. Δεν είναι ότι υπήρχε μία όψη που αφορούσε όλους. Αλλά γενικά όταν ο Κρόνος μπαίνει σε ένα ζώδιο, η αλήθεια είναι ότι πιάνει όλη την τετράδα και εκεί πέρα πραγματικά οι αντοχές μιας σχέσης δείχνουν την περίοδο που είναι ο Κρόνος. Έχεις δίκιο.